κρεμάσει η γλώσσα του μέχρι τον αφαλό. Και είναι λογικό γιατί προετοιμασία δεν κάνανε μεν. Ενώ οι άλλοι έχουν γυμναστεί εκείνο το μαύρο, το θηρίο να πούμε, το δεκαθλητή και κάναν προετοιμασία. Λοιπόν, εκείνο τον αθληταρά να πούμε και προπονηταρά στο θέμα τη εξάσκηση και τη γυμναστική. Και ήταν και αυτό ένα κομμάτι. Δεν έβαλε άλλο τρίτο center back, κοιμήθηκε και έγινε να πούμε το μάτι φυσιολογικά 3-1. Και όσο περνούσε η ώρα, και αν είχε άλλο ένα τέταρτο, θα έλεγε 10-1. Τι να κάνουμε. 063, στείλε πολλά μηνύματάκια παλικάρι. Χρεώνεις, δεν πειράζει. Να χρεώνεις. Θεός κουράζει και τους δύο, ζωή σε εμάς, πάω. Κλείε ο 383. Και οι τρεις. Λοιπόν, ο 234, ο Ηρακλής επωφελήθηκε από τα εικονικά, γιατί δεν το λέτε. Γιατί επωφελήθηκαν φυσικά πρόσωπα, θυμούμε. Θα βγει το νέο άρθρο 69, βρουμ βρουμ, λέει ο 622. Απερίφθη η αίτηση για το 99, παρακαλώ ενημερώστε, ενημερώνουμε. Κόζο, οι πολυκνιώτες, είμαστε ο ξάδερφος και ο καθηγητής στον Μπουρλότ. Θα ανέβει σήμερα πολύ να κεράσουμε κανένα καφέ. Α, ναι, παιδιά, μετά τη δουλειά τη, που θα έχετε, πάρα πολύ δουλειά. Έχουν, να μην κουραστείτε από. Οι καρποί του έχουν πιαστεί από τον Μπουρλότο, να ξέρει. Παιδιά, θα ήθελα. Έχουν βάλει την οντίτιδα από τον Μπουρλότο. Θα ήθελα την άποψή σα για την πολύ πιθανή συνεργασία Παναθηναϊκού με Γιανακόπουλου. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι θετικό. Αλλά άλλο γιο, άλλο πατέρα. Δεν ξέρουμε τώρα τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω, πλάκα μα κάνει. Πε ένα μάτ φέτο που έδωσε βαθμό στον Άρη. Κόκκινε, πε για Ηρακλή. Για το χθεσινό μα μιλάμε. Και μιλάμε ότι και ο Καπίνο και ο Διούδης είναι 20 χρονών και είναι οι μοναδικοί που μπορεί να έχουν βελτίωση κάτω από την αίσθηση. Ο Γλύκος που είναι 27 δεν πρόκειται να έχει βελτίωση. Παίξτε ό,τι θέλει στο στοίχημα, φίλε. Εγώ πάντως στη φόρμα του Βατανιακού τη φοράω. Εξακολουθούσα και τη φορούσα και χθες. Εντάξει, το στίχημα το έδωσα του ανθρώπου. Το Τζαβέλα στον αγώνα με τον Ολυμπιακό εκτός 11ος, εκτός 18ος, χθες μπες και παίξει μια θέση που δεν έπαιξε ποτέ. Έλεος. Όταν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, το έβλεπα ότι θα φάμε γκολ. Όλοι οι παίκτες έγιναν πειραματόζωνα του Στέφεν, κλείνω 3-14. Πάρα κάτι. Παρή Ολυμπιακό, το παίξω και δύο, συμφωνείτε. Πώς? Αύριο θα μιλήσουμε γι' αυτό. Α, είναι το Παρή Σεζερμέν. Ναι. Ολυμπιακό δεν είδα, φίλε, είδα Ντόρτμουντ Μπάγκερ. Ραπτόπουλο, είχε δίκιο και να μην μιλήσω. Ραπτόπουλο, είχε δίκιο του Σιδηρόπουλου την Παρασκευή που κάρει και έρθουν σε Αγαϊδούρα. Να μιλήσει, να πει ότι το βλέπω. Παράνε στον πισινό ότι είναι παοξή. Στο 0-0 πίστευα ότι θα βάλει γκολ ή πώ τη λένε. Η Μπάγκερ. Όχι η Μπάγκερ, η αντίθετη. Η Ντόρτμουντ. Σου λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι σου είχα πει, σου λέω δεν υπάρχει. Το έπαιξε εσύ που δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν το έπαιξε. Ευτυχώς δεν είχα λεφτά, το παίξω κι εγώ. Σου είπα. Άδικο το 0-3. Σου εξήγησα ότι. Είναι μαγική εικόνα το 0-3. Σου εξήγησα για ποιο λόγο δεν βγαίνει άσο. Εντάξει, ήταν μαγική εικόνα. Αχ, χάτηκα. Δεν έχουν άλλο παιχνίδι.